Είμαι ο Αλέξανδρος Παπανδρέου και ακούτε το podcast «Σπίτι μου, σπιτάκι μου». Σε μια εποχή που αναγκαζόμαστε τις πιο πολλές ώρες να τις περνάμε μέσα στο σπίτι, σκέφτηκα να μοιραστώ μαζί σας, μέσα από μνήμες και ιστορίες, εύκολες και νόστιμες συνταγές που μπορείτε να φτιάξετε και να απολαύσετε με την οικογένειά σας ή και μόνοι σας. Τι θα λέγατε να πάμε παρέα μία βόλτα στην αγαπημένη μου Κρήτη, μέσα από μία ωραία ιστορία και μία συνταγή? Το ταξίδι στην Κρήτη για μένα είναι πάντα ωραίο όταν πηγαίνω με το καράβι. Θυμάμαι πέρσι το Μάιο, ένα βράδυ Παρασκευής, 9 η ώρα, να μπαίνω στο καράβι από τον Πειραιά και το ξημέρωμα, μετά από ένα βαθύ ύπνο στην καμπίνα, να φτάνω στα όμορφα Χανιά. Προορισμός, το χωριό ενός φίλου μου, του Γιάννη, εκεί που καθόμαστε και τα λέμε, ψήνουμε και τυροκομούμε παρέα τη δική του γραβιέρα. Το φιλαράκι μου με περιμένει, όπως και το κρεβατάκι μου στον οντά του σπιτιού. Είναι το κρεβάτι που κοιμάμαι κάθε φορά όταν πηγαίνω. Τα δύο του κοπέλια παίζουν στην αυλή και οι παιδικές φωνούλες με γέλια και χαρές κάνουν το μυαλό μου να ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Αλλάζω γρήγορα ρούχα και φεύγουμε για να πάμε να τυροκομίσουμε. Πριν φύγουμε, έχει ήδη βάλει από τη δική του γραβιέρα και απάκι λίγο μεζέ πάνω στο τραπέζι. Κλασική σκηνή. Η ώρα είναι 10 το πρωί και η πρώτη ρακή είναι γεγονός. Εδώ δεν μπορεί να πεις όχι σε αυτό το κέρασμα. Το θυμάρι και η ρίγανη μυρίζει σε όλο το νησί και τα περιβόλια είναι ανθισμένα, γεμάτα πολύχρωμα λουλούδια. Στο ψυγείο μέσα έχει γραβιέρα, απάκι και άλλα υλικά τα οποία έχω στην κουζίνα μου και είμαι έτοιμος να φτιάξω ένα γρήγορο φαγάκι που θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Λίγο κέφι και αγάπη να του βάλετε και ένα γρήγορο γκρατάν σε λίγο θα είναι έτοιμο στο τραπέζι σας. Έτσι κι αλλιώς, τώρα που μένουμε σπίτι είναι ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά με την οικογένειά μας αλλά και τον εαυτό μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι μισό κιλό πένες με σπανάκι μπαρμπαστάθης, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, 2 κουταλιές βούτυρο, 350 γραμμάρια πάκι, 200 γραμμάρια πράσα ψιλοκομμένα, 200 γραμμάρια καρότο τριμμένο, 250 γραμμάρια ντοματίνια τα οποία θα τα κόψουμε στα 4, 2 σκελίδες σκόρδο, 4 αυγά, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, τα τυριά μας που είναι από 120 γραμμάρια κασέρι, γραβιέρα και φέτα, 120 γραμμάρια το καθένα, λίγο αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε μαζί να δούμε πώς θα φτιάξουμε αυτή τη συνταγή. Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι θέλω να κόψετε το απάκι και τα πράσα σε λεπτές φέτες. Τα ντοματίνια είναι κομμένα στα 4. Θα τρίψουμε το καρότο στο χοντρό μέρος του τρίφτη και θα ψιλοκόψουμε το σκόρδο. Θέλω λοιπόν τώρα στο μεγάλο μάτι της κουζίνας να βάλετε ένα βαθύ αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή φωτιά, να ζεσταθεί καλά και θα προσθέσουμε μέσα το ελαιόλαδο. Θα σοτάρουμε το απάκι για 2-3 λεπτά να βγάλει τα αρώματά του, να πάρει έτσι ένα ωραίο χρώμα και όταν είναι έτοιμο θα το αποσύρουμε από το τηγάνι σε ένα μεγάλο μπολ και θέλω τα λιπαρά να τα αφήσω μέσα στο τηγάνι και να το ξαναβάλουμε σε δυνατή φωτιά. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το βούτυρο και θα σοτάρουμε τα πράσα μαζί με το καρότο και το ψιλοκομμένο σκόρδο για 3-4 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν, να πάρουν έτσι ένα ωραίο χρώμα και θα πασπαλίσουμε με λίγο αλάτι και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μόλις τα λαχανικά μας είναι και αυτά έτοιμα, θα τα βάλουμε και αυτά στο μπολ μαζί με το απάκι και το τηγάνι για ακόμα μία φορά θα ξαναμπεί μέσα σε δυνατή φωτιά. Κάπου λοιπόν εδώ ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσουμε τις πένες με σπανάκι του Μπαρμπαστάθη. Είναι ο ιδανικός συνδυασμός ελληνικών ζυμαρικών με εκλεκτά λαχανικά από τον Μπαρμπαστάθη. Θα τα βάλουμε για 4-5 λεπτά μέσα στο βαθύ μας το τηγάνι μαζί με 200 ml νερό και μόλις πάρει μία βράση θέλω να χαμηλώσετε τη φωτιά και να αφήσετε τις πένες να σιγοβράσουν για 8 λεπτά. Θα σουρώσετε τις πένες με το σπανάκι από τυχόν υγρά που έχουν μείνει και θα τις προσθέσετε και αυτές μέσα στο μπολ με τα υπόλοιπα υλικά. Θέλω σε ένα άλλο μπολ να βάλετε μέσα κρέμα γάλακτος μαζί με τα αυγά, αλάτι πιπέρι και με ένα σύρμα θα τα χτυπήσετε καλά. Θα προσθέσετε μέσα τις πένες, τα ντοματίνια, τα τυριά, το κασέρι, τη γραβιέρα, τη φέτα και φυσικά το απάκι μαζί με το σκόρδο και το πράσο που έχουμε σοτάρει
και όλα τα υλικά που μας μένουν και εκεί θέλω να ανακατέψετε πάρα πολύ καλά. Θα βουτυρώσετε ένα πυρέξ, θα απλώσετε τα υλικά από όλο τον μπολ και θα ψήσετε το φαγητό σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 190 βαθμούς για 25 με 30 λεπτά. Είναι μια ολοκληρωμένη και θρεπτική και γευστική πρόταση, κυρίως γεύματος μπορώ να πω. Βέβαια, αν θέλετε να έχετε ένα κρέας και να το βάλετε και δίπλα, θα μπορούσατε πολύ άνετα να το κάνετε. Μια συνταγή που είναι μια ολοκληρωμένη και θρεπτική γευστική πρόταση για ένα ωραίο κυρίως πιάτο. Δεν θα σας πάρει πολύ χρόνο και θα θυμηθώ και τα ωραία φαγητά που φτιάχναμε μαζί με τον Γιάννη στην Κρήτη, με το απάκι του και τη γραβιέρα του. Εγώ τα χρησιμοποίησα σήμερα λίγο διαφορετικά και κάπως έτσι θα τελειώσει και το σημερινό μας podcast. Είμαι ο Αλέξανδρος Παπανδρέου και αυτό ήταν το podcast «Σπίτι μου, σπιτάκι μου». Για να ακούσετε κι άλλες εύκολες και νόστιμες συνταγές, μπείτε στο pod.gr καθώς και στο Spotify, Apple Podcast, Google Play Music ή σε όποια εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Φυσικά, μπορείτε να με ακολουθήσετε και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Alex Παπανδρέου, για νόστιμες, ταξιδιάρικες φωτογραφίες και φυσικά πολλές και νόστιμες συνταγές. Τα πιο νόστιμα φαγητά είναι τα σπιτικά και γι' αυτό φροντίζει ο Μπαρμπαστάθης. Με λαχανικά τόσο φρέσκα όσο τη στιγμή που κόπηκαν. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.